Θα δώσω το λόγο αμέσως στην συνάδελφο Μάρο Παντελίδου Μαλούτα, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, η οποία θα μας πάει, θα φωτίσει μάλλον τη συζήτησή μας από μια άλλη πτυχή. Θα μιλήσει για την ιδιότητα του πολίτη, παλιές και σύγχρονες παρεκκλήσεις και αποκλεισμούς. Κύριε Παντελίδου, ευχαριστώ κύριε Βασιλιά. Θα ήθελα πράγματι να επικεντρωθώ στην ιδιότητα του πολίτη, όπως διαμορφώθηκε στη δυτική πολιτολογική παράδοση, διατυπώντας κάποιες σκέψεις για πλευρές της ιδιότητας αυτής που προβάλλουν παρεκκλήσεις και αποκλεισμούς και συνιστούν έτσι απειλές για την οικουμενικότητα της ιδιότητας του πολίτη στις σύγχρονες κοινωνίες, με κάποιες μικρές νήξεις στο παρελθόν, πρόσφατο και απότερο. Αρχικά θα ήθελα να υπενθυμίσω όμως ότι κάθε αναφορά στη δημοκρατία, είτε ως έννοια είτε ως κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, προϋποθέτει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το ποιος είναι ο πολίτης, το υποκείμενο δηλαδή της δημοκρατίας. Ο τρόπος δε με τον οποίο έχει οριστεί αυτό το υποκείμενο και κατ' επέκταση ο τρόπος με τον οποίο έχει οριοθετηθεί η έννοια του έμφυλου υποκειμένου, τη δημόσια όψη του οποίου συνιστά ο πολίτης, δίνει το στίγμα του, σφραγίζει την ίδια την έννοια της δημοκρατίας, συμβάλλοντας τις στρεβλώσεις και τις αδυναμίες της. Στο μέτρο δε που κεντρικός ρόλος των πολιτών στις σύγχρονες δημοκρατίες, τουλάχιστον σύμφωνα με τις θεσμικές προδιαγραφές, είναι να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν επιλογές για πολιτικά θέματα, είναι προφανώς κεφαλαιόδους σημασίας το ζήτημα του πώς διαχέεται κοινωνικά, πώς λειτουργεί πραγματικά και τελικά πώς γίνεται αντιληπτή στην ουσία της η ιδιότητα αυτή του πολίτη, η οποία ενίοτε αυτοαναιρείται. Στη σύγχρονη εκδοχή της ιδιότητας του πολίτη, τα προβλήματα εντοπίζονται αφενός το ποιους αφήνει απ' έξω, τι προοπτικές τους προσφέρει αφήνοντάς τους απ' έξω και πώς τους μεταχειρίζεται, και αφετέρου όσον αφορά όσους και όσες περιλαμβάνει, στο πώς τους περιλαμβάνει. Η κατοχή ίδιων δικαιωμάτων συνοδεύεται από αντιστοιχίες στη δυνατότητα χρήσης των δικαιωμάτων αυτών, ή μήπως αντίθετα αυτό που τυπικά προβλέπεται δομικά εμποδίζεται, με αποτέλεσμα η ιδιότητα του πολίτη, παρά τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα της, να λειτουργεί πρωτίστως στη βάση αποκλεισμών, ρητών και άρρητων. Αναφέρομαι εδώ προφανώς τη δυτή διάσταση της ιδιότητας του πολίτη, αφενός ως στάτους που σχετίζεται με την ηθαγένεια, την πολιτογράφηση κτλ. Και αφετέρου ως πρακτική, την ιδιότητα δηλαδή του εξορισμού συμμετοχικού πολίτη της δημοκρατίας. Στην πράξη φαίνεται πως οι περισσότεροι πολίτες αποκλείονται συστηματικά από την ενεργό εμπλοκή στην πολιτική διαδικασία, επειδή στερούνται ενός σύνθετου πλέγματος πόρων και ευκαιριών. Πράγμα που συνθέτει, όπως αντιλαμβάνεστε, θεμελιώδη αντίφαση, αφού η δημοκρατία προϋποθέτει συμμετοχικούς πολίτες, χωρίς την εμπλοκή των οποίων υστερεί τόσο σε νομιμοποίηση, όσο και ως προς την κατευθυντήρια δύναμή της, και δεν επιτυγχάνει τελικά να διαμορφώσει τους πολίτες εκείνους που θα την κάνουν πιο δημοκρατική. Στο βαθμό δε που μαθαίνουμε να συμμετέχουμε ακριβώς μέσω της συμμετοχής, δεν είμαστε όλες και όλοι ίσοι απέναντι στη δυνατότητα ανάπτυξης συμμετοχικής συμπεριφοράς, αφού το πολιτισμικό περιβάλλον της διαμόρφωσης της σχετικής προδιάθεσης είναι και ταξικά προσδιορισμένο. Κάτι που επιδρά στις κοινωνικοποιητικές εμπειρίες στην πρώιμη φάση της κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο της οικογένειας, με αποτέλεσμα η ενεργός έκφραση της ιδιότητας του πολίτη, δηλαδή η συμμετοχή, να είναι εν πολλής κοινωνικά προκαθορισμένη. Γνωρίζουμε δε πόσο σημαντικές είναι οι συνέπειες της μη συμμετοχής, τόσο για τους πολίτες και την αυτοπραγμάτωσή τους, όσο για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, στο μέτρο που εκτός των άλλων η κοινωνική ανισότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς τη διαμόρφωση συλλογικής δράσης που να την προσβάλλει.
Η δε ισότητα των τυπικών δικαιωμάτων και η χρήση που τους γίνεται είναι πράγματι ενδεικτική του πόσο λίγο ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους είναι οι πολίτες, γυναίκες και άνδρες, αναλφάβητοι και όσοι έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εργάτες και μεγαλοαστοί και ούτω καθεξής. Το δε πρόβλημα έγκυται, όπως επεσήμανε πολύ σωστά νομίζω ο Μακφέρσον, ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη δημοκρατική συμμετοχή χωρίς να έχουμε προηγουμένως καταπολεμήσει την κοινωνική ανισότητα, ενώ συγχρόνως δεν μπορούμε να επιτύχουμε αλλαγές στο επίπεδο της ανισότητας χωρίς να έχει προηγηθεί αύξηση στη δημοκρατική συμμετοχή των άνισων πολιτών. Όσον αφορά τους εκτός της ιδιότητας του πολίτη, βλέπουμε τη θέση που κατέχουν στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες και προκειμένου στην Ελλάδα της κρίσης, τη θέση που κατέχουν οι εθνοτικά άλλοι, απόρρια των μεταναστευτικών ρευμάτων και οι πρόσφυγες. Είναι ξένοι και ως ξένοι συγκροτούν εκ τούτου αρχιετυπικά τους μη πολίτες, στο βαθμό που η κοινή εθνική αναφορά προβάλλει ως το μόνο σημείο κοινότητας ικανό να αναγάγει σε συμπολίτες υποκείμενα με διαφορετικές κατά τα άλλα ταυτότητες. Μια αναφορά, η εθνική, που ενώ είναι ιστορική, προβάλλει κατά κανόνα ως η μόνη λογική, για κάποιους ακόμα και ως φυσική, αποκλείοντας έτσι τους όποιους άλλους και συμβάλλοντας ενίοτε και στην ανάπτυξη ρατσισμού. Αλλά τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα και η συνακόλουθη ιδιότητα του μετανάστη και της μετανάστριας συγκροτούν κεντρικό πολιτικό ζήτημα σήμερα και από τη σκοπιά της πρόσβασης στην ιδιότητα του πολίτη, στην οποία, όπως ξέρουμε, προσβλέπουν πολλοί από τους φορείς της πρώτης ιδιότητας του μετανάστη και της μετανάστριας. Ένα ζήτημα που συνδέεται προφανώς με την ανισότητα και την αναπαραγωγή της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και που ενώ γίνεται αντικείμενο διαφορετικών τρόπων διαχείρισης σε διαφορετικές κοινωνίες, επιτρέπει συχνά να διερωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν να αμφισβητείται για κάποιους ακόμα και το δικαίωμα να έχουν δικαιώματα, για να θυμηθούμε τη Χάννα Άρεντ. Παράλληλα, μια άλλη διάσταση ανισότητας, κεντρική για την οικουμενικότητα της ιδιότητας του πολίτη, φαίνεται να διαπλέκεται με όλες τις άλλες και να τις κάνει χειρότερες σε κάθε περίπτωση και αναφέρομαι στο φύλο, που επιβεβαιώνει νομίζω πλήρως την υπόθεση ότι ενώ η ιδιότητα του πολίτη αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για ισότιμα δικαιώματα, συγχρόνως συγκροτεί στην πράξη κεντρικό παράγοντα διακρίσεων και ιεράρχησης. Κλασικό παράδειγμα νομίζω ότι αποτελούν οι γυναίκες ως πολίτες β' κατηγορίας, αφού και μετά την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε θέση υποτέλειας. Η μειονεξία που είναι σύμφυτη με το πρόσημο που καθορίζει τις γυναίκες ως τέτοιες, όπως αποδείχτηκε, είναι αδύνατο να συνυπάρξει με την ουσιαστική κατοχή της ιδιότητας του πολίτη, γι' αυτό και σχεδόν παντού παρατηρείται γυναικεία υστέρηση. Η στέρηση σε θέσεις εξουσίας, σε συμμετοχή σε όλες τις δομές λήψεως αποφάσεων, οικονομική και μισθολογική στέρηση, η στέρηση σε συμμετοχή στο εργασιακό δυναμικό, με μόνα παιδεία στα οποία υπερτερούν οι γυναίκες, είναι αυτό της ανεργίας και τη συμμετοχή σε επισφαλής τομείς απασχόλησης. Η συνολική αυτή η στέρηση των γυναικών, που τεκμηριώνει την κοινωνική κατωτερότητά τους, εκφράζεται προφανώς και ως μειωμένη γυναικεία πολιτική συμμετοχή, η οποία προφανώς δεν οφείλεται στην χρονική υστέρηση με την οποία οι γυναίκες απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα και συνδέεται άμεσα με την κατωτερότητα της θέσης τους στον ιδιωτικό χώρο και τη μη ριζική αμφισβήτηση της παραδοσιακής κατανομής των έμφυλων ρόλων που έτσι βαρύνει τις γυναίκες και στον δημόσιο. Είναι, όπως αποδείχτηκε, ανέφικτο να αναχθούν οι γυναίκες ουσιαστικά σε πολίτες, αν εξακολουθεί να νομιμοποιείται η αντίληψη του φιλελευθερισμού ότι άλλο είναι ο ιδιωτικός χώρος των βαθύτατα άνισων έμφυλων σχέσεων και άλλο είναι ο δημόσιος χώρος των ισότιμων πολιτών. Γιατί είναι βέβαιο ότι είναι αδύνατο ένα και το αυτό υποκείμενο να είναι συγχρόνος, ελεύθερος, συμμετοχικός, ανεξάρτητος πολίτης της δημοκρατίας και σύζυγος, γυναίκα, οικονομικά εξαρτημένη, της οποίας η καθημερινότητα ιεραρχείται
από τη φροντίδα και την προσφορά προς τους άλλους και τελικά από την ακύρωσή της ως αυτόνομου υποκειμένου. Παράλληλα, αυτό επιβεβαιώνει ότι ένα ζήτημα είναι η τυπική κατοχή δικαιωμάτων, προφανώς θεμελιώδες ζήτημα, πολύ σημαντικό, θεμελιώδες ουσιώδες, και ένα άλλο ζήτημα είναι η κατοχή προϋποθέσεων για τη δυνατότητα ισότιμης άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, γιατί βλέπουμε ότι η ιδιότητα του πολίτη μπορεί να αποκλείει και περιλαμβάνοντας, αν δεν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και ενώ οι γυναίκες αποκλείονταν από την πολιτική διαδικασία ως γυναίκες, κάτι που τις όριζε και τους προσέδιδε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που νομιμοποιούσαν τελικά τον αποκλεισμό τους, απέκτησαν ισονομία και ισότητα πολιτικών δικαιωμάτων ως φορείς των ίδιων εκείνων ιδιωτήτων που τις απέκλειαν. Αυτή η ιδιομορφία χαρακτηρίζει τις γυναίκες στη σχέση τους με την πολιτική διαδικασία και την ιδιότητα του πολίτη μέχρι σήμερα. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι οι φαινομενικά ουδέτεροι ως προς το φύλο και άλλες ιδιωτεροποιητικές παραμέτρους κατηγορία πολίτης, παρά τον θεωρητικά οικουμενικό χαρακτήρα της, καθόλου δεν συμβιβάζεται με τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία και καθόλου δεν αφομοιώνει αυτό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιό της ως διπολικότητα του φύλου. Στο δε πεδίο της φεμινιστικής πολιτικής προβάλλει πάντα ως στίχημα το πώς να μην νομιμοποιηθούν περαιτέρω ή διχοτομικά και συνεπώς αξιολογικά διαφοροποιημένες κατηγορίες πολιτών μέσω των πολιτικών για το φύλο, γιατί πολύ συχνά, όπως ξέρετε, οι πολιτικές αυτές ευνοούν τον εξυγχρονισμό και όχι την αμφισβήτηση της παραδοσιακής κατανομής έμφυλων ρόλων, αμφισβήτηση που όμως αποδεικνύεται απαραίτητη ως προϋπόθεση για την οικουμενικότητα της ιδιότητας του πολίτη ως προς το φύλο. Με αυτό δεν υπονοώ ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζεται η σημασία της έμφυλης υπόστασης των πολιτών. Εξάλλου ξέρουμε ότι ιστορικά η αποσιώπηση του φύλου παρέπεμπε πάντα και εξακολουθεί να παραπέμπει σε ένα υποτιθέμενο άφυλο υποκείμενο που ήταν πάντα άνδρας. Στη δε πλατωνική πολιτεία που έχει εσφασμένα, κατά τη γνώμη μου, θεωρηθεί ακόμα και ως η πρώτη φεμινιστική ουτοπία, αφού οι γυναίκες δεν γίνονται αντιληπτές συνολικά ως κατώτερες, ξέρουμε ότι οι γυναίκες συμμετέχουν στην τάξη των φυλάκων και δέχονται την ίδια εκπαίδευση με τους άνδρες, ενώ θεωρείται ότι όποιες φυσικές διαφορές είναι ανεξάρτητες από την εκπαίδευση την οποία μπορούν να δεχτούν και από τις ικανότητες που μπορούν να αναπτύξουν έτσι για την προστασία της πόλης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της αντίληψής του, ο Πλάτων, στο πλαίσιο μιας αριστοκρατικής αντίληψης για την οργάνωση της πολιτείας, με τη διαχείριση της σεξουαλικότητας και της τεχνοποιίας την οποία προτείνει, δεν ακυρώνει το φύλο μέσω της ακύρωσης των ανισοτήτων που αναφέρονται στο φύλο. Απλώς ανάγει τις γυναίκες τελικά σε επίτιμους άνδρες, που δεν επιβαρύνονται με τη φροντίδα των παιδιών, όχι γιατί τη μοιράζονται με τους άνδρες, αλλά γιατί αποξενώνονται τελείως από τα παιδιά τους. Δεν έχουν τη φροντίδα τους, δεν τα γνωρίζουν καν, έτσι ώστε να μπορούν να αφοσιωθούν στους δημόσιους ρόλους τους. Αλλά και διότι οι άνδρες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ενδιαφέρονται για την πατρότητα των παιδιών τους από τη στιγμή που έχει καταργηθεί η ατομική ιδιοκτησία. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει, αντίθετα σε σχέση με την κυρίαρχη υπόθεση, ότι στην πολιτεία όχι μόνο δεν προτείνεται μια φιλογενική αντισεξιστική οργάνωση της πολιτείας μέσω της φαινομενικής κατάργησης της έμφυλης ανισότητας στους φύλακες, αλλά αντίθετα νομιμοποιείται περαιτέρω, συμβολικά τουλάχιστον, η αποκλειστική ενασχόληση των γυναικών με τη φροντίδα των παιδιών μέσω της αναγωγής της σχετικής ενασχόλησης, της φροντίδας δηλαδή, σε απόλυτα απαγορευτικής για όσους και όσκες ασχολούνται μετά του δημόσιου χώρου. Το φύλο στο σύστημα κοινωνικών σχέσεων έχει συνεπώς παραδειγματικό χαρακτήρα για το ότι την οικουμενικότητα οφείλουμε να την αιμιολογούμε ως πολλαπλότητα και όχι ως οποιότητα ούτε ως διχοτομία που εξορισμού είναι ιεραρχική, αν επιδιώκουμε να αναιρέσουμε τη λειτουργία του συστήματος εξουσιαστικών σχέσεων, του συστήματος του φύλου ως συστήματος εξουσιαστικών σχέσεων.
Αν όμως μέχρι τώρα ο τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας καταδεικνύει ότι η ιδιότητα του πολίτη και ο φαινομενικά οικουμενικός χαρακτήρας της καθόλου δεν συμβιβάζεται με την ποικιλία και την πολυμορφία, είναι νομίζω εύλογο το ερώτημα γιατί να επιμένουμε τελικά στην ιδιότητα του πολίτη, γιατί να διεκδικούμε με όρους ιδιότητας του πολίτη, αφού αυτή η ιδιότητα παραπέμπει σε δικαιώματα, η τυπική κατοχή των οποίων είναι ανεπαρκής και συχνά προσκυματική και άνηση. Γενικότερα, γιατί οι κοινωνικά υποτελείς, με όποιους όρους και αν αναλογίσουμε την υποτέλεια, γιατί θα πρέπει να διεκδικούν με όρους ιδιότητας του πολίτη. Το ερώτημα αυτό με ενδιαφέρει από τη σκοπιά της θεωρίας της δημοκρατίας και με βάση μια αντίληψη για τη δημοκρατία που παραπέμπει πρωτίστως στον Bourdieu και θέλει τη δημοκρατία να συνίσταται σε μια συνεχή, ενεργητική, ιστορική διαδικασία με στόχο να γίνουν οι κοινωνικές σχέσεις λιγότερο άνισες και εκμεταλλευτικές. Οι θεσμοί λιγότερο κοινωνικά άδικοι, η κοινωνική κατανομή πόρων λιγότερο μη ισορροπημένη και στρεβή. Ξέρουμε, ωστόσο, ότι εμπόδιο για τη δημοκρατική συμβίωση είναι πάντα τα όρια και οι σαφείς διαχωρισμοί, οι ταυτότητες που γίνονται αντιληπτές ως αποκλειστικές και αλληλοαποκλειόμενες και γι' αυτό ιεραρχικές. Ντόπιοι ξένοι, γυναίκες άνδρες, μάλλον άνδρες γυναίκες, ετεροφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλοι κτλ. Αποτελούν ιεραρχικά δίπολα με βάση τα οποία μαθαίνουμε να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και έτσι τη δομούν κατά τρόπο που εμποδίζει τη δημοκρατική συμβίωση. Και αυτό διότι από την οπτική της δημοκρατίας αντιλαμβάνεστε ότι τα υποκείμενα επιβάλλεται να συναλλάσσονται στο δημόσιο χώρο ως ανεξάρτητοι και ισότιμοι φορείς κοινωνικής και πολιτικής δράσης. Ενώ συγχρόνως, όπως είπα και πριν, όλοι οι παράγοντες ανισότητας πρέπει να αποτελούν συνεχώς στόχο ώστε η δημοκρατία να μπορεί να δημιουργήσει συμμετοχικούς πολίτες που δρούν ισότιμα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα. Συνεπώς, μόνη ουσιαστική διεκδίκηση ισότητας για τα έμφυλα υποκείμενα είναι αυτή που προάγει τη λογική της δικαιωματικής συμμετοχής όλων στις κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες με βάση την κοινή αλλά πολυπίκυλη ανθρώπινη ιδιότητα και με βάση μία και μόνο ταυτότητα, την ταυτότητα του πολίτη, η οποία επιτρέπει δυνητικά να προσέρχονται στην πολιτική διαδικασία ως ισότιμοι οι πολίτες. Παρότι συνεπώς η οικουμενικότητα έχει όντως βάναυσα κακοποιηθεί στην πράξη, η ιδιότητα αυτή, η ιδιότητα του πολίτη ως οικουμενική, αποτελεί νομίζω τη μόνη ηθικά αποδεκτή ταυτότητα στη δημόσια έκφραση των υποκειμένων, ενώ μπορεί να καθορίζει και στόχους πολύ ανατρεπτικούς, διότι μας επιτρέπει να βλέπουμε ότι τα δικαιώματα εξελίσσονται, διευρύνονται συνεχώς, και δεν αναφέρονται ή δεν πρέπει να αναφέρονται σε γυναίκες και άνδρες, γηγενείς και ξένους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ως μέλη του ίδιου κοινωνικού συνόλου, τα οποία είναι βεβαίως έμφυλα και ποικίλων προελεύσεων, αλλά αυτό πρέπει να αφορά τη δημόσια ύπαρξή τους, όσο αφορά και το χρώμα των ματιών τους. Κάτι που πρέπει να υπηρετείται από συγκεκριμένες πολιτικές και κάτι που δεν σημαίνει ότι αποκλείεται ορισμένα πολιτικά δικαιώματα εν προκειμένου να περιορίζονται ανάλογα με το χρόνο παραμονή στη μία κοινότητα, αλλά κάτι που υποδηλώνει ότι όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που συναποτελούν την ιδιότητα του πολίτη τα μοιράζονται όλες και όλοι κατά τον ίδιο τρόπο και μάλιστα η συμμετοχή όλων στα κοινά αποτελεί αντικείμενο επιδίωξης, διότι μόνο η συμμετοχή διαμορφώνει συμμετόχους στο αναπότρεπτα συλλογικό, αν θέλετε, γίνεσθε. Συνεπώς, η οικουμενικότητα της ιδιότητας του πολίτη, που έχει βάναυσα παραμορφωθεί στην πράξη, είναι αφενός ένα αφηρημένο ιδεώδες που το έχουμε παραβιάσει, αλλά παράλληλα και ένα όραμα δημοκρατικό και ριζοσπαστικό, το οποίο βεβαίως διαμορφώνει στόχους και πολιτικές στρατηγικές τελείως άλλες από αυτές που έχουμε συνηθίσει όταν μιλάμε για μέτρα πολιτικής για το φύλο ή όταν μιλάμε για παροχές ενός υποτιθέμενου κράτους πρόνοιας το οποίο διαχωρίζει και ενίοτε στιγματίζει ορισμένους πολίτες υποσκάπτοντας έτσι την οικουμενικότητα της ιδιότητας του πολίτη. Συνεπώς,
όχι κατάργηση του φίλου στη διοίκηση της πολιτείας όπως προτείνει ο Πλάτων, με τις λίγες εξαιρετικές, θα έλεγα, γυναίκες στο ρόλο του επίτιμου άνδρα, ούτε αποδοχή των γυναικών ως ατελών ανδρών σύμφωνα με την αριστοτελική παράδοση, διότι τέτοια αντιμετώπιση του φύλου δομεί τις γυναίκες ως διαφορετικές, ως αποκλίνουσες από τον κανόνα, τον οποίο προφανώς συγκροτούν οι άνδρες που έχουν ιδιοποιηθεί και το δημόσιο χώρο ως δικό τους. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, βλέπουμε ότι 2.500 χρόνια αργότερα, γυναίκες στην Ελληνική Βουλή αισθάνονται την ανάγκη ή μπαίνουν στη θέση αυτού που πρέπει να απολογηθεί επειδή έχουν στήθος, όπως είδαμε πρόσφατα με δύο βουλεύτριες. Και λέω βουλεύτριες, παρότι περιμένω ότι θα σας ξενήσει, μοιάζει αδόκιμο. Γιατί όμως μοιάζει αδόκιμο? Διότι ίσως ακόμα και σήμερα είναι άρρητα αποδεκτό ότι βουλευτής ίσον άνδρας. Γι' αυτό και όπως παρατήρησε 30 χρόνια πριν η Άννα Φραγκουδάκη, δεν υπάρχουν βουλεύτριες στη γλώσσα μας, όμως υπάρχουν χορεύτριες, που γραμματικά είναι ακριβώς αντίστοιχο. Τελικά είναι θεμελιώδη τα ζητήματα που δημιουργούνται για την ιδιότητα του πολίτη σε συνθήκες δημοκρατίας, που όπως είδαμε, ελπίζω, συνοψίζονται χοντρικά σε τρεις κατηγορίες απειλών για την οικουμενικότητα και τα οποία προβλήματα και οι οποίες απειλές οξύνονται στην κρίση. Αφενός είναι τα προβλήματα που απορρέουν από την ταξική ανισότητα, τα οποία σε συνθήκες επίθεσης εναντίον κοινωνικών κεκτημένων διευρύνουν τις ανισότητες, αντιβαίνοντας έτσι σε βασική δημοκρατική αρχή. Είναι οι δυσκολίες ενίοτε εξεπέραστες στην πρόσβαση στην ιδιότητα του πολίτη, ακόμα και από παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα υποδοχής,